Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Από το πιστό γήπεδο των Ελυσίων, το παιχνίδι ξεκινάει. Καλάθι των Τρίαμους. Πρώτο παιχνίδι της φάσης των 32. Ένα στα παιχνίδια. Ανάμεσα στους Όπτιμους και στους Πάτες του Μέγγερς. Μια σειρά που το βλέπετε άκρως από το ένα παιχνίδι το οποίο οι Lakers κατεβαίνουν χωρίς να δουν τη βαδά. Είναι δύο ομάδες που παίζουν με λίγο διαφορετικά η αλήθεια. Οι Athens βασίζονται πάρα πολύ στην εμπειρία και στο τρίποντο. Από την άλλη, Τρίαμος είναι μια πιο γρήγορη ομάδα. Και πάρα πάρα πολύ γρήγορη. Αλλά πιο γρήγορη σίγουρα. Ειδικά όταν στην σκεντάδα βρίσκεται και ο κύριος που θα επαναφέρει τώρα την Πορτογαλία από την Base Life. Συνομάδο, σύμπνα! Νέα προσπάθεια για τους Athens. Έχει τον καλάθι. Ο Λαδιάς ούτε τώρα θα το καταφέρει. Αντώνογλου. Πάλι την μπάλα. Καλά δεν θα έρθει. Βασιλιάδης πάνω στο Μαρίνο. Είναι ξεκάθαρη η εντολή του προπονητή να βρίσκεται ένα παίκτης πάνω του. Ο εντυπωσιακά η Όπτιμους στο παιχνίδι. Γεια σας. Το παπαντάκι απέναντι του. Καλά την εντάφη ούτε τώρα. Μια εντυπωσιακή άμυνα. Παπαντάκος. Καντίνογλου. Άστοχος. Λάθος πάσα. Νέο λάθος. Οι Athens δεν έχουν μπει καθόλου καλά στον αγώνα. Έχουμε και θεάτες από ό,τι μπορείτε να δείτε. Ακριβώς από κάτω μας. Με το πόδι στον Γκάζι. Κύρωθουν την άμυνά τους. Σκέρας. Πάει προς τα μέσα. Φοβερή άμυνα. Και έχουν ευκαιρία τώρα εδώ οι Πρίαμους να ξεφύγουν ακόμα περισσότερο. Κάτω ένα βιβλίο. Πάει προς τα μέσα. Καλή αντίδραση των Athens. Σαρμάν, σιδερό, ούτε τώρα. Αθηνατού.
μπορούν να σκοράρουν. Βασιλιάδης. Μανιάς. Χαδούνογλου. Μπάλα στο σίδερο. Καλτσάκας. Μανιάς. Παπαδάκος για το 13-0. Όχι. Μάζεψε. Οι άνθρωποι θα πρέπει να βρουν σκορ. Πάρουν ψυχολογία και ρυθμό. Σαλμάν, Μίνος, Σαλμάν, θα πετύχει το πρώτο του καλάθι από την γραμμή των 6.75. 13. Εγώ στις προβλέψεις μου είπα ότι περιμένω μεγάλη σειρά, ότι το best of 3 θα θα χρησιμοποιηθεί, θα δικαιολογηθεί αυτός ο τίτλος. Δεν θα πάμε στα δύο παιχνίδια. Θα διακρίσει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα μικρό προβάδισμα για τους Τρίαμους. Είναι μια πιο γεμάτη ομάδα σε θέμα ενέργεια σίγουρα και αθλητικότητας. Αλλά από την άλλη έχουν παιδιά τα οποία πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και φτάνει να δούμε αν αυτή είναι αρκετή ώστε να είναι ανταγωνιστική στο τέλος των παιχνιδιών ώστε να μπορέσουν να τα διεκδικήσουν. Έχουμε αλλαγές από την πλευρά. Νέα καλή άμυνα για τους Athens, γιατί μετράνε ένα 4-0. Αφού να απαντήσουν τους 10 να πάρει τους πόντους. Όλοι κατεβαίνουν. Μέσα κερδίζει το φάουλ. Λέγαμε πιο πριν ότι είχαμε αλλαγή. Ο Σαλμάν έχει περάσει τον πάγκο στη θέση του ο Καταμπάσης. Ο Σαλμάν ο οποίος θα ξαναπεράσει το παρκέ στη θέση του Κοσκέρα. Yeah.
φάση. Στην πρώτη
Μαρτίνες. Λαδιάς. Μαρτίνες. Ρίνος, ο οποίος δεν έχει σκοράρει ακόμα. Έτσι ότι γράμμει τον 6-70. Πρέπει να το πούμε αυτό. Ο Κοστέρας είναι μεγάλες μάχες κατά το καλάθι. Αυτή θα την κερδίσει. Θα κάνει το 17-9. Είναι ξεκάθαρο. Πολυμένοι σαν δέλες εκτέκτος Ονδρίαμος πάνω στα όπλα. Πάθε. Πατώναγιο σκοράρει και το πανηγυρίζει και όντως. Παναφέρει διαφορά στους 10. Μπούτος. Καλίας. Μαρίνος Διατρής. Άστοχος. Πέρις είναι μόνος του, θα το πάρει και πολύ καλά θα κάνει. Θα σου αρχίσει. Είμαστε υπέρ. Πάρτε τον αφέκτης είναι ελεύθερος. Κάτω από αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να πηγαίνει στην προσπάθεια. Ο Μπούτος κέρδισε το φάουλ από τον νομικό. Και θα γίνει πιο μαγιαθείο. Μαλαγιές, ο Μανιάς, το Μαγιέ. Σύντες του νομικού. Ο Μπούτες ως αρχής στις 19-11. Σκουντέρης. Μανιάς. Προσπαθεί να βάλει κοντά στο καλάθι τα βήματα. Μπούτο.
Μάρινος. Ποιος ακόμα, επαναλαμβάνω, θέλεις. Ούτε ο Σαλμάν, το ίδιο, και αυτός είναι εξαιρετικός. Πέραν βρίσκο, σε σκότωσε. Πάω στην Κοσκέρα. Στην χέρι στον πάγκο. Ξεκίνησαν. Πάμε πόλη. 27-23. Διαφορά στους 4. Βασιλιάδης. Τσακτσάκας. Μεχαλό. Drive. Κοντρικό διάδρομο. 29-23. Σαλμάν, ούτως. Μια δυναμή. Ούτως λάσκορα. Και τον Αγκόπιτος. Συνδιάδης, προσπίση. Ούτως καθαρίζει, για να μην πάω. Πάσα, ούτως, 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 δεν πέρασε. Σαν τα μάτια του τον Αγκόπιτος περιμένουν για να μπουν. Αντίπαλο καλά, θα κερδίσει το φάουλ.
κανονικός θέση του Χαντινόγλου. 1.56. Στον αέρα νομικός επιθετικό ανανεώνει την επίθεση, θα πάνε για όλοι φαντάζομαι. Το μπασκετικό IQ του νομικού δεν επιτρέπει λάθος τώρα. Κάτσε την μπάλα, ο Παπαδάκος αδύο.
τρεις. Ούτε τώρα. Νέο καλάθι, όχι. Θα κατάφερε ο Αντρέας και το φασικό, μάλιστα. Θα διάσει. Thank you.
66-65. Thank you.
καλή εμφάνιση από τους πιο συνεχείς παίκτες των Όρθινους. Λαδιάς Λεβενές Λεβακόπουλος βάλε το κεφάλι κάτω εδώ και το πλήρωσε ο Τσάγκας. Πάρα τρία δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Και εδώ στα Μέλισσια. Λοιπόν, όλα έτοιμα, τελευταίο δεκάλεπτο, για να μάθουμε αν οι τρία μου θα κρατήσουν το προβάδισμα, το οποίο έχουν από την αρχή, θα κάνουν το 1-0. Λαδιάς βρέθηκαν στο Βαριέ. Να μην έχουν χτυπήσει μόνο, σηκώνονται και οι δύο όλα καλά. Για να δούμε αν θα διαφευτώ. Το έλεγα ότι η σειρά θα είναι μεγάλη. Στο επόμενο θα είναι τα μαθήματα. Καθουνόβλου, Κατσάκας. Αποδίδουν πολύ ωραίο μπάσκετ. Κατσάκας αυτό θα κάνει ένα παραγωγή. Κασιμιράδης. Εντονές. Λίγο από σιώπη, λίγο από... από μάνταλο, λίγο από φορτούνι, λίγο από... είχαμε λίγο από όλα αυτά. Στην πιο παιχνίδια ακολουθεί για την Evolution. Από εδώ και πέρα, θα παρακολουθήσουμε.
τελευταία φορά που πλησίασαν οι Ζουβλέγγερς ήταν στο 27-23. Σκέρας, καλά πια φάου. Παραμένει.
για να ταξιδέψουν. Και 49 τώρα για το τέλος. Για 3 από τη γωνία, σίδερο. Μαζεύει πιο ο Λαζιάς. Μαρίνος πούσε τώρα. Ένα κακό βράδυ. Έξω από τη γραμμή των 6.75 που είναι το όφλο, που είναι η δύναμή του. Κανένα χρονικό σημείο του παιχνιδιού. Την τελευταία φορά που ένιωσαν απειλή ήταν στο 27-23. Και από την ώρα πάτησαν γκάζι. Μίσαν στο σύν 10 στο ημίχρονο. Βρήκαν δυνατά στο δεύτερο. Τελειώσουν, το κάναν. Η διαφορά έφτασε 18 στους 20. Στη σειρά έχουν το πρώτο match point. Στο επόμενο παιχνίδι λοιπόν, έτσι θα έτσι να τα αυτό κάνει το τελικό σκορ. 1-0 η 3 μους. Για χαρά σε όλους.